Σήμερα στη Λέσβο, σε μια περιοδία η οποία πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του Χαράλαμπου του Αθανασίου, του καλού συναδέλφου, αλλά και των θεσμικών παραγόντων των υπολείπων του νομού, είχαμε τη δυνατότητα πραγματικά να κουβεντιάσουμε για όλα τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Σε ένα νησί εμβληματικό για τις παραγωγές του τόσο στον κλάδο της κτηνοτροφίας όσο και της γεωργίας, είδαμε ζητήματα τα οποία απασχολούν όπως και τα περισσότερα νησιά, κυρίως ως προς το κόστος παραγωγής και ειδικά ως προς το κόστος των μεταφορών. Ταυτόχρονα είδαμε το δυναμικό στελεχειακό προσωπικό που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα, τόσο σε επίπεδο επιστημόνων, καθώς είδαμε τους ανθρώπους του ΓΕΟΤΕΑ αλλά και τους γεωτεχνικούς συνολικά και κάναμε μια συζήτηση μαζί τους, αλλά είδαμε και κτηνοτρόφους, είδαμε και αγρότες οι οποίοι κάνουν χρήση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το Υπουργείο και αξιοποιούν την δυνατότητα που έχουν και για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους και για τη μεταποίηση. Ο πρωτογενής τομέας στο νησί είναι απόλυτα ταυτισμένος με την ποιότητα, έχει δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας αλλά και της οικονομίας της χώρας και είναι υποχρέωσή μας να παρεύουμε και να δημιουργήσουμε τις υποδομές εκείνες που είναι αναγκαίες, είτε σε επίπεδο αρδευτικών δικτύων είτε σε επίπεδο αγροτικής οδοποίησης. Είναι σίγουρο ότι σήμερα οι παρατηρήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη από εμάς, θα συναξιολογηθούν σε παρεμβάσεις θεσμικές τις οποίες σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά το επίπεδο και της συζήτησης αλλά γενικότερα το επίπεδο της προσέγγισης, της δραστηριότητας της αγροτικής από τους ανθρώπους που ασχολούνται εδώ με τον τομέα πραγματικά με εντυπωσίασαν. Δεν είναι τυχαίο που το νησί αυτό έχει τόσο πολύ ταυτιστεί με την κτηνοτροφία και τη γεωργία, αλλά πάνω απ' όλα με την ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα.